Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με προσκεκλημένο τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, τον κύριο Γιάννη Ρέτσο, τον οποίο έχουμε μαζί μας ζωντανά μέσω της δυνατότητας που μας δίνεται μέσω Skype. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι και χαιρετίσματά μου στην όμορφη Κέρκυρα, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Το βασικό εισόδημα της Κέρκυρας στηρίζεται στον τουρισμό, οπότε είναι και πολύ μεγάλη αγωνία προς αυτή την κατεύθυνση τις μέρες αυτές. Πράγματι, ο τουρισμός ήταν ο τομέας μαζί με τις μεταφορές που χτυπήθηκε πρώτος από αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο της πανδημίας παγκοσμίως και δυστυχώς είναι και ο τελευταίος που αναμένεται να ανακάμψει πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, όλοι εμείς του τουρισμού, στην Ελλάδα και στον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διατηρήσουμε αυτή τη δραστηριότητα έτσι ενεργή και να συνεχίσει να συνεισφέρει στο ΑΕΠ μας. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση των ημερών αυτών και των επόμενων μηνών. Τι περιμένετε από τη σημερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού? Είναι μεγάλη αγωνία και όλων όσων εργάζονται γύρω από τον τουρισμό για αυτό. Δηλαδή έχει να κάνει με τα μέτρα γενικότερα στήριξης που αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων σε μια σεζόν η οποία είναι εντελώς αβέβαιη αυτή τη στιγμή. Να πούμε λίγο έτσι σύντομα τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς η πανδημία μας χτύπησε εκεί που προετοιμαζόταν η δραστηριότητά μας να εκκινήσει, εκεί στα μέσα Μαρτίου. Ήταν κάτι, όπως είπα, πρωτόγνωρο, παγκόσμιο φαινόμενο. Πρέπει να πούμε ότι πλέον μετά από 2,5 μήνες διαχείρισης η Ελλάδα κατάφερε με πολύ σωστές αποφάσεις και γρήγορες ενέργειες να διαχειριστεί το υγειονομικό σκέλος του ζητήματος με τρόπο τέτοιο που σήμερα βλέπετε ότι μας εξυμνούν τα μεγαλύτερα δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, η υγειονομική διαχείριση ήταν τέτοια που έφτασε το σημείο να είμαστε σήμερα ασφαλείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μιλάμε δηλαδή για εξάλληψη της πανδημίας από την Ελλάδα, τουλάχιστον για αυτή τη φάση. Και βέβαια, τέθηκαν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε ένα στάτους τέτοιο που βοηθούσε την διατήρηση της βιωσιμότητάς τους για το διάστημα μέχρι σήμερα. Σήμερα όμως βρισκόμαστε στο δύσκολο πλέον, στο πιο δύσκολο μάλλον κομμάτι της εξίσωσης, του πώς επανεκκινεί ο τουρισμός, έχοντας χάσει ήδη 2 μήνες, γιατί θυμίζω ότι η πλειοψηφία των εποχικών τουριστικών επιχειρήσεων ξεκινάνε από τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν μιλάμε για Απρίλιο-Μάιο χαμένους. Μιλάμε για Ιούνιο πρακτικά χαμένο, διότι δεν περιμένει κανείς κάποια ουσιαστική δραστηριότητα τον Ιούνιο. Πρέπει λοιπόν να δούμε και αναμένουμε με αγωνία τον τρόπο που η δραστηριότητα αυτή θα στηριχθεί. Ο ΣΕΤΕ από την πρώτη στιγμή, σε στενή συνεργασία με την πολιτεία και με τους υπόλοιπους φορείς μέλης του, γιατί θυμίζω ότι ο ΣΕΤΕ έχει μέλη του τους 13 πανελλήνιους κλάδους που εκπροσωπούν το σύνολο του τουρισμού, από ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία, αεροπορία, ακτοπλοεία κτλ. Έχει θέσει το πλαίσιο και τη δέσμη των μέτρων. Το ένα κομμάτι είναι τέσσερις οι δέσμες μέτρων προς την κατεύθυνση των οποίων κινηθήκαμε. Το ένα είναι τα πρωτόκολλα λειτουργίας, πώς δηλαδή θα λειτουργήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις φέτος μέσα σε αυτό το παγκόσμιο καθεστώς της πανδημίας. Το δεύτερο πλαίσιο είναι η εργασία, διότι ο τουρισμός απασχολεί το τρίτο τρίμηνο του χρόνου σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης 700.000 εργαζόμενους και αποτελείται από πολλές δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, το πώς θα επιδοτηθεί η εργασία ούτως ώστε να διατηρηθούν όσες περισσότερες θέσεις εργασίας γίνεται φέτος είναι η δεύτερη μεγάλη πρόκληση. Η τρίτη πρόκληση είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και άλλες κινήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν αυτή τη ρευστότητα. Σας αναφέρω ενδεικτικά τη μείωση έως μηδενισμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που με βάση τις πολύ κερδοφόρες χρήσεις του 2019 είναι ένα μεγάλο νούμερο για φέτος. Και το τέταρτο, η τέταρτη δέσμη, ο τέταρτος άξονας είναι η ανταγωνιστικότητα, όπου εκεί προσπαθούμε να δούμε και να διεκδικήσουμε καλύτερα εργαλεία για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε μια πολύ μικρότερη πελατεία προφανώς από ό,τι φέτος, αλλά πέρσι με καλύτερες συνθήκες και μιλάω φυσικά για τη μείωση του ΦΠΑ οριζόντια στον τουρισμό, προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν αυτό το εργαλείο τιμής και για φέτος και για του χρόνου. Κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση, το πιο σημαντικό είναι να δούμε, και αυτό θα φανεί από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού σήμερα, το πότε ανοίγουν οι επιχειρήσεις, αλλά και το πώς θα ανοίξει η χώρα. Γιατί να σας θυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έκανε μια σειρά θετικών ανακοινώσεων που ουσιαστικά λένε προς τα κράτη-μέλη να σεβαστούν για φέτος τη συνθήκη Σέγγεν και την ελεύθερη μετακίνηση. Αυτό μεταφράζεται σε μια προτροπή της Ευρώπης να ανοίξουν τα σύνορα με βάση τα υγειονομικά δεδομένα. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό απόψε, πότε θα ανοίξουν τα σύνορα. Το θεωρώ πολύ θετικό ότι θα υπάρξει μετακίνηση φέτος, υπό προϋποθέσεις βέβαια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε ουσιαστικά θα επανεκκινήσει η δραστηριότητα του τουρισμού. Πήραμε μια ως πολύ σημαντική σφραγίδα μετά την επιτυχία των υγειονομικών μέτρων τα οποία ελήφθησαν. Δηλαδή έχουμε τη σφραγίδα του ασφαλή προορισμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους επισκέπτες μας. Τώρα πάμε στο κομμάτι της επανεκκίνησης. Τα μέτρα, η ενίσχυση και η δυνατότητα που θα δοθεί σε όλους όσους εμπλέκονται στο κομμάτι του τουρισμού και στις επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο βέβαια ερωτηματικό είναι το αν θα επιλέξουν οι Ευρωπαίοι να ταξιδέψουν. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από τα μέτρα και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν και στις δικές τους χώρες, δηλαδή αν θα τεθεί θέμα καραντίνας παραδείγματος χάρη με την επιστροφή και πάλι στην πατρίδα τους, κάτι που θα είναι πολύ δύσκολο και θα αλλάξει τα δεδομένα. Και το άλλο έχει να κάνει με την πορεία της νόσου σε διάφορες χώρες, όπως βλέπουμε σε αγορές που κυρίως μας αφορούν εμάς, όπως είναι η Αγγλία και η Γερμανία παραδείγματος χάρη. Είναι όπως τα λέτε. Βέβαια η Γερμανία με την Αγγλία έχουν διαφορετική τελείως εικόνα και αντιμετώπιση. Η Γερμανία αντιμετώπισε το θέμα της πανδημίας με πολύ πιο ορθολογικό και έγκαιρο τρόπο. Σωστά, ναι. Άρα λοιπόν είχε και μικρότερες επιπτώσεις. Η Αγγλία επέλεξε το δικό της τρόπο, ο οποίος οδήγησε σε ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο βέβαια, να πω εδώ ότι κατά τους επιδημιολόγους έχει δημιουργήσει και ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας. Αυτό ας το κρατήσουμε για το πότε θα είναι σε θέση να ταξιδέψουν οι Βρετανοί και πόσο επικίνδυνοι θα είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα θα καθορίσουν μαζί με το οικονομικό σκέλος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, πέρα από την πανδημία, έχουν χτυπηθεί και θα χτυπηθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα από την οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο παράμετροι προφανώς και θα καθορίσουν το ποιοι θα ταξιδέψουν. Εμείς έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι φέτος η πίτα είναι πολύ μικρότερη, πάρα πολύ μικρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να είναι και το 1 τέταρτο και λιγότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Όμως θα προσπαθήσουμε με τα δεδομένα, με το ισχυρό μας όνομα και το ισχυρό μας brand ως αποτέλεσμα και της υγειονομικής διαχείρισης, να ανακτήσουμε ό,τι μπορέσουμε να ανακτήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γεφυρωθεί το 20 με το 21. Το 21 θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα αρχίσει η ανάκαμψη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ κρίσιμο να φτάσουμε στο 21, αν γίνεται όλοι, όσο περισσότεροι γίνεται, και εργοδότες και εργαζόμενοι. Διότι ο τουρισμός γνωρίζεται πάρα πολύ καλά ότι είναι μια συλλογική δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα γεφυρωθεί το 20 με το 21, για να μπορέσουμε του χρόνου να διεκδικήσουμε με πολύ καλύτερες αξιώσεις πολύ μεγαλύτερο κομμάτι μεγαλύτερης πίτας. Η ουσία είναι να αντέξουν λοιπόν αυτή τη σεζόν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ξεκινήσει η επανεκκίνηση την επόμενη χρονιά. Γιατί αυτό λέμε στην πραγματικότητα όλοι μας. Ίσως με διαφορετικά λόγια, αλλά αυτή δεν είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά σας λέω, ξεκινώντας από το μηδέν που είμαστε σήμερα, διότι ουσιαστικά η τουριστική δραστηριότητα φέτος στη χώρα μας τέλος Μαΐου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ό,τι κερδίσουμε από εδώ και πέρα, όφελος θα είναι και για την κοινωνία και για την οικονομία και για τον τουρισμό και για τη χώρα. Τώρα να πάμε και στο σκληρό, στη σκληρή πραγματικότητα. Στο ρεαλιστικό που βλέπουμε μπροστά μας, τι προσδοκίες αλήθεια να έχουμε. Η πίτα θα είναι μικρή, αλλά αντικειμενικά τι μπορούμε να περιμένουμε. Να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Θα ήθελα πρώτα να ακούσω και τις ανακοινώσεις. Ας πάρουμε το καλό σενάριο ότι η χώρα θα ανοίξει από τα τέλη Ιουνίου και μετά. Πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι ό,τι προσπάθεια και να γίνει μπορεί κάθε στιγμή, ανά πάσα στιγμή, να ανατραπεί από νέα επιδημιολογικά δεδομένα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αλλά είναι προφανώς καλό να ανοίξει κάποια στιγμή η χώρα. Υπάρχουν κάποιες αγορές που θεωρώ ότι έχουν προϋποθέσεις να λειτουργήσουν. Το κρίσιμο είναι η γερμανική αγορά, η οποία ουσιαστικά είναι η πρώτη σε αριθμό επισκεπτών για τη χώρα μας και η οποία έχει και καλά επιδημιολογικά δεδομένα. Αν λειτουργήσει η γερμανική αγορά, θα προσφέρει μια κρίσιμη μάζα που θα μπορούμε να μιλάμε πλέον για λειτουργία του τουρισμού. Οι υπόλοιπες αγορές
είναι μικρότερες, προφανώς και αφορούν συγκεκριμένους προορισμούς. Εμείς βέβαια στην Κέρκυρα παίζουμε κυρίως με την αγγλική αγορά απ' την άλλη, βεβαίως και την γερμανική, αλλά η αγγλική αγορά είναι η πρώτη αγορά και οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι δομημένες έτσι γύρω από το συγκεκριμένο προϊόν, δηλαδή από τον τρόπο που κάνει διακοπές ο Βρετανός τουρίστες. Είναι γεγονός ότι όλα τα επτάνησα είναι προσανατολισμένα κυρίως στην βρετανική αγορά. Εκεί οι προβλέψεις δεν είναι αισιόδοξες από το απλό δεδομένο ότι η ίδια η Βρετανία δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την άρση του lockdown, πότε θα ξεκινήσει δηλαδή, και ο Πρωθυπουργός της έχει πει ότι από τη στιγμή που θα αρθεί το lockdown, όσοι επισκέπτονται τη Βρετανία θα υποβάλλονται σε 14ήμερη καραντίνα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όσο ισχύει αυτό, δεν μπορεί να μην ισχύει και το ανάποδο. Για να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές, η βρετανική αγορά, ανεξαρτήτως τι θα επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή αν θα επιλέξει να ανοίξει κατευθείαν και τα σύνορα με τη Μεγάλη Βρετανία, αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί πλέον η Μεγάλη Βρετανία μπορεί να μην είναι ουσιαστικά μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, αλλά ναι. Μέχρι το τέλος του χρόνου διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Άρα λοιπόν, αν η Ελλάδα πει αυτή τη στιγμή ότι ανοίγει τα σύνορά της για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό διαλαμβάνει και τη Μεγάλη Βρετανία. Συμπεριλαμβάνεται και τη Μεγάλη Βρετανία. Χωρίσει. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Τα επιδημιολογικά τους δεδομένα δείχνουν ότι δεν είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για μαζικές επισκέψεις Βρετανών τουριστών στην Ελλάδα πριν τα τέλη Αυγούστου, ας πούμε. Αλλά και αυτό, σας λέω πάντα, είναι μια πρόβλεψη. Δεν ξέρεις πώς εξελίσσεται το θέμα και το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να επανέλθω στις αγορές, από τις μεγάλες λοιπόν αγορές, όπως σας είπα, στοίχημα είναι η Γερμανία και βέβαια και χώρες γύρω από τη Γερμανία, όπως είναι η Αυστρία, η Ελβετία. Η Πολωνία επίσης είναι μια αγορά που έχει δείξει πολύ καλή υγειονομική συμπεριφορά, άρα θα αποτελέσει στόχο. Τα Βαλκάνια και χώρες Σέγγεν, όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Ισραήλ, που επίσης δείχνουν μια εξαιρετική διάθεση να έρθουν στην Ελλάδα. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα εξελίσσεται εβδομάδα με τη βδομάδα. Ελπίζω να εξελιχθεί με το θετικό σενάριο, έτσι, αλλά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η συνθήκη είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να κρατάμε όσο γίνεται μικρότερο καλάθι και να έχουμε τις προσδοκίες όσο γίνεται χαμηλότερα, για να μπορέσουμε να ανταποκρινόμαστε και καλύτερα στις αλλαγές που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε φέτος το καλοκαίρι. Και κάτι τελευταίο, και αν θέλετε να κλείσουμε κιόλας με αυτό. Με ενδιαφέρον βέβαια να περιμένουμε να δούμε και τις εξαγγελίες, τα μέτρα σήμερα το απόγευμα. Ωστόσο, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι των υγειονομικών πρωτοκόλων που θα κληθούν να εφαρμόσουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και όχι μόνο. Από την Πρωτομαγιά σχεδόν περιμένουμε τα πρωτόκολλα προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει και στα ξενοδοχεία με την κοστολόγηση αλλά και την διαμόρφωση. Πρόσφατα, μιλώντας με τον πρόεδρο της ΠΟΚΣ, τον κύριο Τάσιο, μου είπε ότι μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουν ότι σχεδόν το 50% των ξενοδοχείων της χώρας μας θα μείνει κλειστό. Τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα μάλλον, προφανώς και χρειάζονται στην έναρξη της δραστηριότητας. Γιατί ξέρετε, θα είναι και ένα κριτήριο για τον ξένο επισκέπτη να επισκεφτεί τη χώρα μας, όταν αισθάνεται ότι τηρούνται διαδικασίες οι οποίες έως ένα σημείο μπορεί να διασφαλίζουν και την ασφαλή του παρουσία στη χώρα. Οπότε λοιπόν τα υγειονομικά πρωτόκολλα θεωρώ ότι θα είναι στην δέσμη των ανακοινώσεων που θα ακούσουμε σήμερα. Από την αρχή ως ΣΕΤΕ είχαμε τοποθετηθεί ότι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και βιώσιμα, δηλαδή είχαμε πει ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε σαν νοσοκομεία ούτε σαν διαγνωστικά κέντρα. Η τελευταία εξέλιξη των υγειονομικών δεδομένων συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο που θέλω να πω εγώ, ανεξαρτήτως του τι ακριβώς θα ανακοινωθεί σήμερα και θα το δούμε, δηλαδή τι προϋποθέσεις θα έχει ένα ξενοδοχείο για να λειτουργήσει, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι τα πράγματα εξελίσσονται και εβδομάδα με εβδομάδα θα έχουμε αλλαγές. Άρα λοιπόν, στο καλό σενάριο, στο θετικό σενάριο που η επιδημία πραγματικά έχει εκλείψει από τη χώρα μας, τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες, θα δούμε τι θα γίνει από φθινόπωρο, και οι καμπύλες οι ευρωπαϊκές συνεχίζουν να πέφτουν, έτσι όπως φαίνονται να πέφτουν αυτή τη στιγμή, θεωρώ αυτονόητο ότι και αυτά τα πρωτόκολλα λειτουργίας θα διαφοροποιούνται εβδομάδα με τη βδομάδα πορεία, ως προς το ελαφρύτερο. Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, ας το κρατάμε και αυτό υπόψη μας. Θα περιμένουμε να τα δούμε σήμερα, να τα αξιολογήσουμε και να δούμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Κύριε Ρέτσο, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε, για τα στοιχεία που προσθέσαμε. Είναι πολλές οι ανησυχίες όλων όσων εμπλέκονται με τον τουρισμό μέσα σε μια περίοδο πολύ δύσκολη και ένα μέλλον αβέβαιο, κακά τα ψέματα. Και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να μεταφέρω ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους του τουρισμού, σε όλο τον κόσμο του τουρισμού. Δεν θέλω να εκλειφθεί ως αισιοδοξία, θέλω όμως να πω ότι καταρχήν πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι. Ο τουρισμός έχει περάσει και άλλες πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες κατά το παρελθόν. Έχει καταφέρει όχι μόνο να αντέξει, αλλά να επιστρέψει και πιο δυνατός. Θα θυμίσω ότι ο τουρισμός γιγαντώθηκε στα χρόνια της δεκαετούς δημοσιονομικής κρίσης. Άρα λοιπόν, ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε φέτος, προφανώς και με τη στήριξη της πολιτείας. Το μεγάλο στοίχημα είναι να περάσει το 20 με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και από το 21 να ξεκινήσουμε να ανακτάμε το χαμένο έδαφος. Οπότε ψυχραιμία, υπομονή, πίστη στη δουλειά και ελπίζω να βγούμε δυνατότεροι από αυτή τη μεγάλη πρωτόγνωρη δυσκολία. Έχετε δίκιο, κρατώ και εγώ αυτό που λέτε, ψυχραιμία. Τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.